Με το συγκεκριμένο έργο έχουμε και εμείς σοβαρό πρόβλημα. Κοιτάξτε, εδώ ο κάμπος της περιοχής είναι ένας ενεργός κάμπος. Πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με βαριά αγροτικά εργαλεία και από το συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρούμε και θέλουμε να βάλουμε ένα ζήτημα εκτός από την άμεση ανέγερση του γεφυριού με κρατική χρηματοδότηση. Μας ενδιαφέρει αυτό το έργο να γίνει και ποιοτικά. Γιατί, κοιτάξτε, ένα τρακτέρ που ζυγίζει 15 τόνους, αν περάσει από έναν κακοφτιαγμένο δρόμο, την επόμενη μέρα το τρακτέρ μπορεί να μην πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Την επόμενη μέρα όμως ο δρόμος θα έχει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οπότε το ζήτημα της ποιότητας για μας, της ποιότητας στην κατασκευή, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι σοβαρό για την ασφάλεια όλων μας. Το ίδιο ισχύει και για τους αγροτικούς δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν για να παρακαμφθεί αυτή η τεράστια καθυστέρηση των 30 μηνών. Είναι αγροτικοί δρόμοι που ανοίχθηκαν για τρακτέρια. Τα τρακτέρ πηγαίνουν εκεί με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Από τη στιγμή που μπήκε άσφαλτος όμως και πηγαίνουν όλοι οι κάτοικοι, 15.000 άνθρωποι, μετακινούνται από εκείνους τους δρόμους, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρόμοι χωρίς σηματοδότηση, χωρίς φωτισμό, με κακό σχεδιασμό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και αυτό σκεφτείτε ότι το έβαλε και το ελεγκτικό συνέδριο, προσπαθώντας να αιτιολογήσει το κατεπήγοντος του έργου. Θεώρησε ότι πρέπει να υπάρχει άμεσο σταμάτημα της μετακίνησης από τους αγροτικούς δρόμους. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι και τα δύο, και η ποιότητα και η ασφάλεια για μας πολύ σοβαρά ζητήματα, και εμείς γι' αυτό συντερωσόμαστε με τους υπόλοιπους συναδέλφους εδώ. Άμεση ανέγερση του γεφυριού με κρατική χρηματοδότηση.